あっ Καλό απόγευμα φίλε και φίλοι. Σάββατο σήμερα 11 Φεβρουαρίου 2023 και είμαστε εδώ στη Βεργίνα Τηλόρηση αποκαλυπτικά και πίκαια να δούμε ορισμένα ενδιαφέροντα ε, πράγματα, να συζητήσουμε και να δούμε κάποιες πτυχές που ίσως δεν συζητάμε, πτυχές των γεγονότων που δεν τις συζητάμε ε, πολύ συχνά. Ε, στο πρώτο μέρος τη εκπομπή μας έχουμε mm. τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Μπούσμπουρα, βιολόγο και περιβαλλοντολόγο και θα κάνουμε μία συζήτηση για αυτό το μοναδικό μοναδικής ομορφιάς πνεύμανα πρασίνου που έχουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη το γνωστό σε όλου ε, το περιαστικό δάσο τη πόλη μα. Καλό απόγευμα, κύριε Μπούσμπουρα. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και εμεί ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μα. Και πρέπει να πούμε ότι η συζήτηση γίνεται με αφορμή και ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί και το έχω εδώ στα χέρια μου. Και λέγεται Το περιαστικό δάσο τη Θεσσαλονίκη, mm -hmm. η ιστορία του, το φυσικό περιβάλλον και η διαχείρισή του, το οποίο έχετε συγγράψει εσεί μαζί με τον κύριο Γιώργο Κοράκη. Κυκλοφορεί βεβαίω από την δημοτική παράτηξη Μένουμε Θεσσαλονίκη. Ναι. Mm -hmm που μετέχει βεβαίω στο Δημοτικό Συμβούλιο με εκπρόσωπο τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Γιώργο Ρακά. Ε, κύριε Μπούσμπορα, καθένα να μας πείτε για ποιο λόγο αποφασίζετε να ασχοληθείτε με το πυριαστικό δάσος της πόλης μας. Α, γιατί ούτως ή άλλως ασχολούμαστε και εγώ προσωπικά και ο Γιώργος Σοκοράκης που είναι καθηγητής mm -hmm. δασολογία στο Δημοκρίτιο, μένει στη Θεσσαλονίκη, και η παράταξη ah. μένω με Θεσσαλονίκη είχε ασχοληθεί αρκετά εκεί και με πρακτικό τρόπο και με εισηγήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και άλλα. Είδα ε, φωτογραφίε μέσα που πήγανε τα μέλη τη παράταξη και βάλαν και φωλιέ για τα πουλιά. Ναι, είδα μια. Ναι, Βάλαμε και τεχνητέ φωλιέ πριν από το 19, αν θυμάμαι mm. καλά. Ε, ή, ή όχι, και πιο πριν. Ε, παλιότερα έχει βάλει η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία. Είδαμε ότι είναι ένα μέτρο καλό. Οπότε κάποιη, μια παράταξη νέων ας πούμε, που είχε μια ανησυχία ήθελε να κάνει κάτι. Σκεφτόμαστε για φυτεύσει κυρίω ποροφόρων για να βελτιωθούν οι συνθήκε για την πανίδα κλπ. Και, και, τότε αποφασίσαμε να κάνουμε τουλάχιστον να βάλουμε τι τεχνητέ φωλιέ. Να, 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 να πούμε ορισμένα πράγματα λοιπόν για το δάσο που λίγο πολύ νομίζω όλοι οι Θεσσαλονίκοι έχουν επισκεφτεί έστω μία φορά. Ε, καταρχήν να πούμε για την ονομασία Σέιχ Σου. Ναι. Είναι, είναι καλό που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμε μια τουρκική ονομασία. Έτσι όπως και στην παρουσίαση του βιβλίου που έγινε στο Δήμαρχείο, υπόθηκε ας πούμε ότι ενώ έχουν υποθεί ένα σωρό διαφορετικές ονομασίες, ο Βαφόπουλος ο ποιητής και προτείνει παλιά στο Δημοτικό Συμβούλιο να, γίνει, να ονομαστεί Κεντρινός Λόφος πριν από δεκαετίες, έτσι το ονομάσανε, αλλά δεν πέρασε. Είναι πολύ... Αυτό που λέγαμε χίλια δέντρα. Το χίλια δέντρα επίση, που είναι μια, ονο... mm. μια τοποθεσία εκεί, ε, μικρή έκταση, που ήταν ένα πολυματικό δάσο και ήταν το πρώτο μέρο το οποίο έγιναν για να δοσώσει το 1929. Mm -hmm. ε, αυτά όμω κάπω φαίνονται σαν μερικά ονόματα. Ε, το κεντρικό Λόφος είναι και από τον κεντρινό παραπέμπει ο... και στον στο κέντρο. Ένα συγγραφέα τον... του Βεζαντίου του 11ου αιώνα. Ε, παραπέμπει και στο Αδέντα Κέντρο, ούτε αυτό πέρασε. Και ε, τελικά σε εξού είναι. Ε, το νερό του έιχε υπάρχει εκεί, ένα, τουρμπέ, ένα μνημείο ε, μουσουλμανικό, ένα ταφικό μνημείο είναι, υπάρχουν ακόμα υπολείμματά του. Εκεί υπήρχε μία νερό και υπήρχε λίγο βλάστηση και γι' αυτό ε, ονομάστηκε και μάλλον επειδή είναι έτσι λίγο εξωτικό το όνομα ε, όλοι παραμένουν να το ονομάζουν έτσι. Θεωρώ ότι είναι, δεν είναι σωστό γιατί επί τροκοκρατίας το δάσος καταστράφηκε, έμειναν λίγα μέρη. Ενώ επί Βυζαντίου είχαμε ένα εκτεταμένο δάσο. Δηλαδή γράφουν ότι είχε εκεί ελάφια, ότι είχε νερά που τρέχανε. Ήταν ένα πολύ ποικίλο δάσο, κυρίω με βελανιδιέ. Άρα έχουμε μια αποψήλωση που όταν απελευθέρωσε, αλλά και Θεσσαλονίκη, ήταν ένας κρανίου τόπος σχεδόν. Οπότε είναι ένα παλιό δάσος. Έχει δηλαδή τη, από το Βυζάντιο, από, από την Οθωμανία. Τότε, ήταν, ναι, δάσος, ήταν, τότε ναι. ήταν δάσος. Ναι, έγινε λιβάδια. Έγινε λιβάδια. Ε, δηλαδή οι πρώτες φωτογραφίες που υπάρχουν από τον πόλεμο τότε, από το 12, mm -hmm. ε, υπάρχουν κάτι αεροφωτογραφίες του γαλλικού στρατού ε, που δείχνουν πόσο είναι γυμνό. Μετά αποφασίστηκε από τη δασική υπηρεσία, να αναδασωθεί και έγινε με πολύ νομίζω υποδειγματικό τρόπο ε, και με δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή ε, τότε ε, έγιναν και πήραν και από τα ανταλλάξιμα με τα τουρκικά μουσουλμανικά κτήματα που υπήρχαν και αποφάσισε το ελληνικό κράτος Τότε που ήταν η εποχή Βενιζέλο, ήταν ε, ο Παπαναστασίου που ήταν εδώ. Όλοι αυτοί αποφασίστηκαν λοιπόν, να κάνουν ένα σχεδιασμό. Ξαναφτιάξαν την πόλη μετά την πυρκαγιά, αλλά είπαν ότι από πάνω θα κρατήσουμε ένα δάσο. Ε, ε, αν δηλαδή είχαν μείνει κάποιε εκτάσει μέσα και είχε κτιστεί, δεν θα είχαμε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Έγινε λοιπόν αυτό και φυτέυτηκαν δύο εκατομμύρια δέντρα. Αυτό είναι λίγο λιγότερο από, δύο εκατομ... από εκατομμύρια. Δηλαδή φυτέυανε από το 29 στο 1953. Σταμάτησε την εποχή της κατοχής αλλά ανέβαιναν με τα πόδια και κασμάδες και φυτέυτηκαν αυτά. Άρα δηλαδή είναι μια πολύ επίπονη προσπάθεια. Ο, εκεί... Δεν κατάφερε να πάει εκεί που ήταν στο Βυζάντιο έτσι, και δεν μπορούσε να γίνει. Yeah. Δηλαδή στο Βυζάντιο είχαμε βελανιδιές γιατί είχαμε φιλοστρομνή, είχαμε έδαφος ζωντανό όταν λοιπόν αποκαλύπτεται και χάνεται το χώμα και έχουμε διάβρωση, η μόνη λύση που είχαν οι δασολόγοι ήταν να πάνε να βάλουν μόνο πεύκα. Mm. Και γι' αυτό μετά παραπονιούμαστε και λέμε Α, είναι πεύκα, είναι έφλεκτα, είναι όλο αυτό. Είναι έτσι, αλλά δεν υπήρχε άλλη λύση. Μάλιστα. Βλέπουμε όμω από κάτω μια αναγέννηση. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή, βγαίνουν κάποια φιλοβόλα από κάτω, βγαίνουν κάποια ήφυλα πλατήφυρα, άρα αποκτάει μια μίξη και στην πορεία του θα είναι ένα μικτό δάσο κονοφόρων με άλλα είδη. Αυτή τη στιγμή το Σέιχ είναι ένα δάσο το οποίο προσφέρεται γιατί είναι ένα δάσο το οποίο μπορεί κάποιο να πάει για ένα περίπατο, ή είναι ένα δάσο ε, το οποίο είναι μόνο για να λειτουργεί πριν από ένα πράσινο να πνεύουν, ασπρά, σύνουν, υπάρχουν σε κάποια ε, ζώα κτλ. Το περιαστικό δάσο, ο όρο α πούμε, mm -hmm. είναι ότι είναι, έχει το χαρακτήρα κυρίω τη προστασία και τη αναψυχή. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ένα δάσο το οποίο παράγει ξυλιά. Δηλαδή δεν, δεν, δεν παράγεται ξυλία, παρήχθηκε μόνο ξυλία τώρα παρεπιπτόντως επειδή κόπηκαν τα δέντρα για την ανάσχεση αυτού του, Το, του εντόμου, που, του εντόμου. Ε, άρα είναι, ε, είναι για την προστασία τη διάβρωση, για τα συγκράτη το χώμα και όλα αυτά για την από πάνω από την πόλη να αντιμετωπίσεις με αυτόν τον τρόπο κάπως πλημμυρικά φαινόμενα αλλά ταυτοχρόνως και είναι και χώρος αναψυχής γι' αυτό έχει και αρκετές υποδομές που έχουν γίνει μερικές είναι λίγο διαλυμένες και θα πρέπει να, να ξαναφτιαχτούν ή να βελτιωθούν αλλά είναι, είναι χώρος αναψυχής κατά βάση δηλαδή ταυτόχρονα όμως έχει χαρακτηριστικά Άγρια ζωή, δηλαδή είναι πάρκο Άρα, εκεί... που μέσα στην πόλη ένα πάρκο έχει περιορισμένα χαρακτηριστικά και ενώ ένα δάσος που ειδικά επικοινωνεί και με το χορτιάτι δίπλα έχει άγρια ε, ζωή. Υπάρχουν δηλαδή ζώα στο δάσος. Ναι. Τι είδους ζώα θα δει κάποιο. Ε... Εκτό από τα γρηγούρουνα. Τα, να τα εντάξει, οποία έχουν φτάσει μέχρι την που Φτάσαν και στην αλλά πάνω ζουν. Έχουμε μια φωτογραφία μέσα που υπάρχει σημείο που κάνουν και λασπόλουτρα. Mm. Ε, Υπάρχει mm. δηλαδή μια ομάδα ε, μεγάλη που άρα, χρησιμοποιεί εκεί το χώρο. Ε, έχει λαγού, έχει ε, σκατζόχυρου, τέτοια μικρά mm. ζώα. Yeah, σκίουρο, θα μπορούσε μελλοντικά να έχει και mm. Ε, αυτή τη στιγμή ακόμα ε, θέλει, θα ήθελε να έχει πιο μεγάλη ποικιλία. Και έχει να... αλεπούδες και... Α, ναι, βέβαια, έχει αλεπούδες, κουνάβια ε, και έχει αρκετά από τα ερπετά τώρα, έχει πάρα πολλές χελώνες, mm. τις χερσαίες χελώνες. Δηλαδή περπατώντας, ε, άνοιξε καλοκαίρι, σίγουρα θα δει κανείς χελώνα, αν βγει λίγο έξω από τον δρόμο, ε, γιατί έτσι όπως είναι ανοιχτό το μέρος, ε, ευνοεί. Και mm -hmm. για να τραφεί και για να μπορεί να, κατα... να φτιάξει, έχει... να σκάψει, να φτιάξει σχολεία. Έχει και φίδια. Και φίδια έχει, όχι μεγάλου πληθυσμού, δεν είναι συνηθισμένο να δει mm -hmm. φίδια. Άλλωστε, τα φίδια θα σε δουν πολύ πριν και θα φύγουν. <laughs> δεν είναι, μάλλον είναι κακό, τα φοβόμαστε. Ε, και άλλωστε δεν είναι μόνο η οχιά είναι που είναι mm -hmm. αλλά όλα δεν έχουν δηλητηρίο. Ε, άρα ε, και δεν έχει μεγάλο πληθυσμό. Ε, έχει ένα ενδιαφέρον είδος έχει πολλά πτηνά και έχει να ναι. με τα έρπετα, είναι ένα είδος του κροκοδηλάκι. Το είδα και στο βιβλίο φωτογραφία ναι. και δεν το ήξερα, ναι. Αυτό είναι ένα είδος που είναι του Αιγαίου, mm -hmm. ε, έχει δηλαδή στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου στις Κυκλάδες και υπάρχουν δύο ενδιαφέροντε πληθυσμοί, ο ένας mm. είναι εδώ και ο άλλος είναι στην Κέρκυρα που είναι πολύ μακριά από την mm. κατανομή του στη φυσική. Νομίζω ότι κάποιοι το έχουν φέρει, αλλά έχει εγκατασταθεί εκεί και το έχουμε βρει αργότερα και πίσω προς την, προς την περιοχή των λιμνών σε κάποιες θέσεις βραχώδης είναι μεγάλο, μια μεγάλη σαύρα η οποία έχει, μοιάζει λίγο με κροκόδελο και έντονα mm. μαύρα, μάβρα σκούρα χρώματα ε, θερμόφιλο πολύ οπότε το βλέπεις πάνω σε βράχια είναι από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία ε, στο περιαστικό νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον για αυτά τα είδη για τα πουλιά τώρα. Α, πριν Μερβήσα πάμε στα του. πουλιά, ναι. ε, υπάρχουν όμω και σκύλοι, αρκετοί σκύλοι. Α, ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Οι σκύλοι του πήγαν εκεί. Ε, επειδή, μάλλον οι Δήμοι παίρνουν τα σκυλιά ή μαζεύονται όταν υπάρχουν διαμαρτυρίε και δεν έχουν τι να τα κάνουν, τα πηγαίνουν και τα αφήνουν πάνω. Και μάλιστα δίνονται σε ορισμένου να πηγαίνουν τροφέ. Ε, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ε, γιατί. Δεν ξέρω αν έχετε μάθει, υπάρχει, υπήρξε και νεκρός από uh -huh. σκυλιά. Ορισμένα από αυτά ε, δεν είναι πάντα επιθετικά, αλλά καμιά φορά βράδυ ή περιόδους περιόδου λειτουργούν. Ε, δημιουργούν αγέλε. Πλησιάζουν του ανθρώπου γιατί περιμένουν από εκεί τροφή. Ε, αυτό είναι ένα πρόβλημα και είναι πρόβλημα για την άγρια ζωή. Uh -huh. Γιατί αυτά επιτίθονται και τρώνε άγρια ζώα, δεν ταιριάζει και δεν, δεν, είναι και σωστό και για τους επισκέπτες. Επίσης αφήνονται εκεί τροφές σε μεγάλες ποσότητες σε κάποιες θέσεις. Μαζεύονται εκεί κορακοειδή, καρακάξες και τέτοια, τα οποία ευνοούνται δηλαδή αυτά τα είδη πουλιών, τα οποία κάνουν ζημιά στα, στα άλλα. Yeah, δηλαδή επιτίθενται και θυρεύουν τι φωλιέ σας. Άρα κάποιο με καλή την πρόθεση, άμα αφήνει yeah, η τροφή, yeah. στην ουσία κάνει κακό στο δάσο. Κάνει κακό συνολικά. Mm -hmm. ε, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει κάτι να γίνει διαδημοτικά να αντιμετωπίσουν οι όμορφοι δήμοι εδώ τη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, η Νέα Σκορτιάτη και η Νέα νομίζω. Ναι. Mm -hmm. ε, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και πιο πέρα και στα Τσαΐρια ε, Έχουν πάει και αφήσουν, αφήνουν ε, σκυλιά και εκεί υπάρχουν. Ε, στην Περέα εννοώ. Mm -hmm. όπου, mm -hmm. α, ε, όπου είναι δεκάδες τα σκυλιά, εκεί φωλιάζουν πουλιά. Mm. Αυτά διασπείρονται τώρα. Αυτό συμβαίνει τώρα το τελευταίο χρόνο. Έχουν πάει κάποιοι εκεί και, ε, και τα, το λειτουργούν σαν ανοιχτώ, ανοιχτό ας πούμε κοινοκομείο. Και έτσι δεν μπορούν να φωλιάσουν. Δηλαδή είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Ε, ε, γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Οι Δήμοι έχουν ευθύνη για αυτό, γι αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει το δάσος να το αντιμετωπίζουμε όχι, ό, και ως δάσος. Mm -hmm. Εκεί έχει άγρια ζωή. Οπότε ο επισκέπτη που θα πάει πρέπει να ε, είναι πολύ ενδιαφέρον να πάει και να δει την άγρια ζωή. Όχι να μεταφέρουμε την πόλη μέσα. Σωστά, εκτό από του κύρου υπάρχουν και γάτε. Όχι, όχι. όχι. Δεν, ε, μπορεί να υπάρχουν, αλλά μόνο κάτω από την ε, ε, περιφερειακή οδό. Mm -hmm. Κάτω από την περιφερειακή οδό και στην περιμετρική τράφρο έχει πολλές γάτες που επίση άλλε ποτέ, οι οποίε δημιουργούν γιατί είναι πολύ πιο επιθετικέ επιθετικές και καταναλώνουν πολύ μεγάλες ποσότητες από σάβρες και, Α, ε, και, σάβρες και, για σάβρες για και, και, πουλιά και μάλιστα παγκοσμίως θεωρούνται οι άγριες γάτες θεωρούνται ότι είναι το, ε, το μεγαλύτερο πρόβλημα σε πληθυσμού, για τους πληθυσμούς mm -hmm. των πουλιών. Ε, όχι ίσως εδώ στην Ελλάδα, αφορά κυρίως ε, κοινά είδη, ε, αλλά γενικώ θα έπρεπε να μην υπάρχουν. Ε, δηλαδή θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με στηρώσεις και με άλλα, ε, αυτό το πρόβλημα. Τώρα για τα πουλιά. Τα πουλιά έχουν, έχουν πολύ ενδιαφέρον, ε, παρά το ότι ας πούμε είναι σχετικά ομοιογενές δάσους. Έχουμε 35 είδη πουλιών. Mm. Εγώ ίδιος έκανα τις καταγραφές αφού είμαι και ο ορνηθολόγος, ε, έκανα πολλά πρωινά με καταγραφές ε, Ακούς και βλέπεις. Yeah. Τα πουλιά σε μια ακτίνα και μετά σε διάφορε θέσει. Είδατε κάτι, κάποιο σπάνιο είδο. Ε, <much> Γενικώ είναι κοινά είδη. Αυτά που αναπαράγονται είναι κοινά. Δηλαδή έχει στι δραματίε mm. και κοτσίφια στα άλλα. Έχει τσιροβάκου, διάφορα είδη. Κοινά για εμά που ασχολούμαστε mm. λίγο και ψάχνουμε τα πιο σπάνια. Αλλά για τον uh, κάτοικο τη πόλη, εκεί είναι, το να πάει με τα κιάλια του είναι αρκετά ενδιαφέρον να δει πράγματα και μετά βέβαια υπάρχουν και είδη αρπακτικών τα οποία κυνηγάνε ε, γερακίνες, φυδαετοί mm -hmm. ε, ως φυκιάρες που μπορεί να είναι στο, στο κορτιάτι και... ή πίσω προς τις λίμνες. Αυτά κυνηγάνε μικρά ζώα ας πούμε. Ε, κυνηγάνε, ναι, ναι, ναι. ή πουλιά ή στο έδαφος oh. αναζητούν ε, ερπετά, μικρά θηλαστικά, τροκτικά και τέτοια. Mm -hmm. Οπότε πολύ συχνά περιπολούν από πάνω. Mm -hmm. ε, Ενδιαφέρον έχει επίση που είναι και τα τρία είδη σταχτάρων και χελιδονιών, οι σταχτάρες είναι ένα, τα, αυτά που λέμε πετροχελίδωνα που φωλιάζουν μέσα στην πόλη, ένα από αυτό είναι πολύ ισπάνια ε, και η Θεσσαλονίκη δηλαδή είναι μια σημαντική πόλη ε, παγκοσμίω για, για, την για αυτή, τη Βουνό που έχει από κάτω. Ε, οπότε τα βλέπει συνεχώ το την άνοιξη επάνω να κυνηγάνε έντομα. Mm. Δηλαδή υπάρχει η σχέση δηλαδή αυτή είναι πολύ καλή γιατί ε, όλα τα έντομα που είναι εκεί τα καταναλώνει στα χτάρες που είναι μέσα, mm. κατοικούν μέσα στην πόλη σε ψηλά κτίρια σε κάποιες γείωσες. υπάρχουν γύσους. και πολλά είδη εντόμων στο δάσος. Ε, ναι βέβαια και έχει λιμπελούλες, ελικοπτεράκια αυτά που mm. τα λέμε, κάποια μεγάλα ε, οδοντόγναθα. Αυτά είναι στα ρέματα. Ε, δεν, έχουμε, δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα ένα κατάλογος για τα έντομα, γιατί ασχοληθήκαμε μάλλον πιο mm. πολύ με τα βλαβερά έντομα, που είναι αυτέ οι προνύμφες των πεύκων που δημιουργούν αυτή την αλλεργία που είναι Αυτό το, και το θέμα με το φλοιοφάγο έντομο έχει αντιμετωπιστεί. Νομίζω ότι έχει αντιμετωπιστεί με αυτό τον τρόπο. Αυτές οι εξάρσεις γίνονται και οφείλεται στο ότι το δάσος αυτό ήταν ομίλικο και έχει αρχίσει να... Όταν, όταν υπάρχει κάποια αρρώστια και βρει δίπλα κάτι θα προχωρήσει. Αυτό mm. σημαίνει και με τους μήκητες και με τα έντομα. Δηλαδή ένα έντομο που αναπτύχθηκε, αν βρει δίπλα το ίδιο ακριβώς θα προχωρήσει και πότε την επόμενη χρονιά mm. και αν οι συνθήκες αναπαραγωγής είναι καλές ε, θα κάνει μια έκρηξη πληθυσμιακή και θα δημιουργη... έτσι δημιουργήθηκε η νέκρωση. Ε, το άλλο το... με τις φυτέ, με τις κοπές που έγιναν. Γιατί αντέδρασε ο κόσμο, θα ήθελα να πούμε λίγο σε αυτό. γιατί Δημιουργήθηκε μια μεγάλη συζήτηση. Γιατί κόπηκαν τα δέντρα, Δεν γινόταν αλλιώ. Τα δέντρα αυτά έπρεπε να γιατί. Για να σωθεί το υπόλοιπο δάσο. Να σωθεί το υπόλοιπο. Και επίση αυτό που είναι ευχάριστο, α πούμε, είναι ότι από κάτω βγαίνουν νέα πλατφυλά. Βγαίνουν σχήνα, βγαίνουν άλλα δέντρα και θάμni. Θάμνη δηλαδή αυτά από μόνα του μπορεί να τα φυτέψουν. Ναι, είναι μια φυσική, φυσική διασπορά. Ναι. διασπορά. Ναι, ναι. Ε, το άλλο θέμα το οποίο επίση αντιδρά ο κόσμο είναι με τα αγριογούρουνα. Τι πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε, με τα αγριογούρουνα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που αφορά όλη, που, που συνέβη σε όλη την Ελλάδα και για κάποιο λόγο υπάρχει και σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή και yeah. στη Γαλλία έχουν αντίστοιχα προβλήματα. Ε, δεν αντιμετωπίστηκε όπως θα έπρεπε ε, στην αρχή της ε, ε, αύξησης της αίσθησης, αυτής της αίσθησης που υπήρχε ότι αυξήθηκαν οι πληθυσμοί. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή αν θυμόσαστε το καλοκαίρι υπήρχαν και νεκροί στο δρόμο του Κιλκής που τρακάρανε με αγριογούρουνα ε, δύο φορές. Ε, άρα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει πληθυ... κάποια λύση άμεση. Ο, δεν, δεν νομίζω ότι μπορεί. Κάτι πέρα από το, αυτό που γίνεται, δηλαδή ε, η, ο έλεγχος του πληθυσμού με το, με, με το κυνήγι είναι η μόνη λύση. Αν ε, επιτραπεί ότι... το κυνήγι στο Σέιξου τώρα πώς θα γίνει αυτό. Όχι εντάξει περιμετρικά στο Σέιξου δεν είναι ο άριστος βιότοπος για να τρώνε. Δηλαδή θα βρουν εκεί πάρα πολύ mm. τροφή, έρχονται και βρίσκουν καταφύγιο εκεί κάποιες φορές κινούνται μέσα σε αυτό, κινούνται αυτές οι εγγέλες. Ενώ ε, ε, που μένουν, ε, ε, Το πρόβλημα έγινε αντιληπτό στο νομό Θεσσαλονίκης πιο πολύ κοντά στην Κορώνια. Ναι, ναι, ναι. Οπότε είχαμε ένα ζήτημα εκεί. Α, και στο Χορτιάτι είδαμε. Και, και στο Χορτιάτι. Αλλά αν θυμόσαστε πριν από πολλά χρόνια, 6-7 χρόνια πιο πριν, ήταν στην Κορώνια. Mm -hmm. Όπου είναι προστατευόμενη περιοχή. Απαγορεύεται το κυνήγι. Η πρότασή μου ήταν τότε: επιτρέψτε το κυνήγι μόνο του αγροεγούρουνου μόνο την εποχή Οκτώβρη-Νοέμβρη πριν να έρθουν τα διαχυμάζοντα πουλιά γιατί υπήρχε και το πρόβλημα της δαθροθυρίας. Η κυνηγοί ήθελαν πλήρη άρση της, της απαγόρευσης κυνηγίου, οι όσοι προστατεύανε δεν θέλαν να μπουν καθόλου σε μια τέτοια διαδικασία. Έτσι λοιπόν μην παίρνοντα μέτρα ο πληθυσμό αυξάνεται γιατί γυρνάνε και πάρα πολλά. Μετά πήρθαν στο χορτιάτι, πήρθαν στο πανόραμα και ναι, παντού. Ναι, ναι. Αυτό όμως είναι γεγονός που συμβαίνει και αλλού και μπορεί να οφείλεται και σε υβριδια που ήταν εκτρεφόμενα τα οποία λόγω της επιδότησης εκτρεφόμενων υβριδίων oh. είχαν κάποιοι. Μετά σταμάτησαν αυτές οι επιδοτήσεις, κάποια διαφύγανε. Επίσης οφείλεται στην εγκατάλειψη της υπαίθρου γιατί τα μέρη στα οποία οι άνθρωποι καλλιεργούσαν και εμεί απο, απομακρυνθήκαμε, τώρα φτάνουν να πλησιάζουν πάρα πολύ κοντά στου να βρίσκουν πολλέ πηγέ τροφής από εγκαταλελειμμένα ε, ημέλυνα, χωράφια με καλλιέργειες. Δηλαδή υπάρχουν χωριά που είναι γύρω γύρω ας πούμε, που έφυγαν οι άνθρωποι και οι κορομιλιές οι οποίες όλα τα κορόμιλα τα μαζεύανε παλιά ή οι αχλαδιές ακόμα, οι ταξικά πέφτουν κάτω τα καταναλώνουν αυτά τα ζώα. Ε, είναι ένα πολύ Πολύ παραγωγικό φαινόμενο. Αντιληπτό. Και έτσι. Ε, τώρα, πέρα από τι παρυφέ, για να έρθει κάποιο να, να πάει στο δάσο, είναι προσβάσιμο, υπάρχει δρόμο, πώ πηγαίνει. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι. Πάει αυτοκίνητο ε, δηλαδή. Ναι, πάνε και αυτοκίνητα ε, και υπάρχουν και μονοπάτια mm -hmm. που έχουν φτιαχτεί και υπάρχουν και διάφορε υποδομέ. Ακόμα και μπασκέτε σε κάποιε ah. θέσει και ε, κιόσκια να πάει κανεί να κάνει ένα πικνίκ κλπ. Το πρόβλημα είναι ότι, εντάξει, οι δρόμοι είναι πολλοί, αιτιολογούνται ε, κατά κάποιο τρόπο μετά από τη μεγάλη πυρκαγιά που είχε γίνει το 97 που είχε κάψει το μισοδάσος, mm -hmm. οπότε είπαν ότι πρέπει να έχουμε μεγάλους δρόμους φαρδιούς γιατί... για πυρασφάλεια. Ε, εντάξει, ε, αν πά εκεί, το πιο καλό είναι να πας με τα πόδια. Mm -hmm. Είναι πολύ ευχάριστο να κινείσαι και στα μονοπάτια και στους δρόμους αρκεί να μην έρχεται κανένας τρέχοντας με το αυτοκίνητο και με σκόνη κλπ. Νομίζω ότι όλοι όταν μπαίνουν αρχίζουν να αποκτούν μια άλλη αίσθηση ότι είναι σε έναν άλλο χώρο και δεν, δεν τρέχουν τόσο, πάνε κάποιοι κάνουν εντούρο βέβαια, αλλά είναι ένας παρά τους δρόμους, παρά όλα αυτά, ε, μπορείς να κινηθείς και έξω από τους δρόμους και να δεις το δάσο, δηλαδή Μάλιστα. να Οπότε το συστήνουμε στους φίλους να πάνε για μια βόλτα για έναν περίπατο στο δάσο έξω και κύριε Μπούσμπουρα θα έχουμε βέβαιος, ε, την ευκαιρία να τα ξαναπούμε υπάρχουν και άλλες, και, άλλες, ε, και ομορφιές στην πόλη υπάρχει το πάρκο του Αξιού που μπορεί κάποιο να επισκεφτεί φαντάζομαι υπάρχουν ε, βέβαια, και άλλα ε, στον ε, δίπλα από τη Θεσσαλονίκη εκεί προς το Καλχώρι mm -hmm. κάθε Σαββατοκυριακό σειραίει πάρα πολλού κόσμος για να πάει να φωτογραφίσει ή να δει τα πουλιά ε, δηλαδή, έχει φλαμίγκο και τέτοια ε. Ε, ναι ε, και μάλιστα είναι ο χώρος στον οποίο εντοπίζονται τα πιο σπάνια είδη γιατί είχαμε κάνει παλιά κάποια σεμινάρια για τα πουλιά οπότε υπήρχαν, υπήρξαν στη Θεσσαλονίκη αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι μάθανε πήραν και φωτογραφικές και κι άλλα και πηγαίνουν ε, αυτοί λοιπόν βρίσκουν κάθε τόσο κάποιο, mm. τα πιο σπάνια είδη έρχονται, έρχονται πολύ σπάνια στην Ελλάδα τα εντοπίζουν εκεί μάλιστα. είναι πολύ Υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη και αυτό τη σώζει η Θεσσαλονίκη, ότι έχει το περιαστικό δάσο και έχει του υγρότοπου δίπλα τη. Είναι, ε, είναι. Ναι. Πολύ ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και για αυτά. Να σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπούσμπουρα, για τα υπόλοιπα. Το περιαστικό δάσο τη Θεσσαλονίκη, η ιστορία, το φυσικό περιβάλλον και η διαχείρισή του από το Μένουμε Θεσσαλονίκη. Σα ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην Βεργίνα Τηλόραση. Φίλε και φίλοι, εμεί πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.